επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα καλά κρατεί και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός πως πάνω από 1.250 επιχειρήσεις εκθέτουν τα προϊόντα τους, πολλά εκ των οποίων καινοτόμα. Καινοτόμα, πρωτότυπα προϊόντα ελληνικής δημιουργικότητας. Ανάμεσα στα περίπτερα της Food Expo 2018 και περίπου 250 ξένοι εκθέτες. Θα δούμε ορισμένα προϊόντα τα οποία έρχονται στην Ελλάδα και πολλά προϊόντα τα οποία εξάγονται από την Ελλάδα. Με τη Μάρση Μάγερ ανακαλύπτουμε ένα νέο προϊόν, αλεύρι από βελανίδι. Δοκιμάσαμε τα μπισκότα και πραγματικά είναι πεντανόστιμα. Μάρση, τι προϊόν είναι αυτό και πώς προέκυψε? Καλημέρα. Είναι πράγματα φτιαγμένα από αλεύρι από τα βελανίδια μας. Στη Τζιά έχουμε τεράστια βελανίδια, αλέσαμε, κάνουμε ολόκληρη πικασία να γίνει αλεύρι. Και από το αλεύρι αυτό κάνουμε μπισκότα, μπάρες και χυλοπίτες. Πρόκειται για πρωτότυπο προϊόν. Πολύ. Και είναι το μοναδική εταιρεία στον κόσμο που δουλεύει με βάση βελανίδιο. Είναι μια πατέντα δική σας δηλαδή? Είναι κάτι που έμαθα από τους Ινδιάνους στην Βόρειο Καλιφόρνια. Είναι το παραδοσιακό τρόφιμό τους. Και όταν πήγε στη Τζιά να μείνω και βρήκε τόσο τεράστια βελανίδια, άρχισε να κάνω διάφορες δουλειές από πάνω το υλικό και να μάθω τι μπορεί να γίνει. Είναι μια δημιουργία αποκλειστικά δική σου δηλαδή? Ναι, ναι, ναι. Τι ανταπόκριση έχει στην αγορά? Καλά, πολύ καλά. Είναι μόνο 2 χρονών εταιρεία. Κάνουμε και πρωτοβουλία για το νησί. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους αγρότες να έχουν τα δέντρα τους περισσότερα αξία με το καρπό αυτό. Και φαίνεται που υπάρχει πολύ καλό μέλλον αυτή την εταιρεία. Σκέφτεσαι να επεκταθείς και σε άλλα προϊόντα ή μόνο το αλεύρι? Όχι, είναι, προχωράμε. Κάνουμε μπάρες τώρα που είναι vegan, χωρίς γλουτένι, χωρίς ζάχαρη. Ναι, προχωράμε. Ναι, κάνουμε και ένα βιβλίο μαγειρικής με διάφορες συνταγές για να αρχίσουν το κόσμο να καταλάβουν τι μπορούν να κάνουμε με το βελανίδι. Με την Αγγελική Παπαράδη θα μιλήσουμε για το γαϊδαράκο. Είναι μια πρωτοβουλία πρωτότυπη. Στο γαϊδαράκο δεν θα βρούμε γάλα γαϊδούρας, θα βρούμε όμως κάτι άλλο ιδιαίτερα ενδιαφέρον και μάλλον μοναδικό, αν δεν κάνω λάθος. Κάνω λάθος? Όχι, δεν κάνετε καθόλου λάθος. Τα προϊόντα μας είναι άκρος καινοτόμα. Παράγουμε προϊόντα βασισμένα στο ελληνικό μέλι. Έχουμε μια σειρά προϊόντων με μέλι και εθέρια έλαια, ελληνικά εθέρια έλαια και ελληνικό μέλι. Έχουμε μέλια με αλεσμένους ξηρούς καρπούς, όπως για παράδειγμα φουντούκι, αμύγδαλο, καρύδι, φιστίκι. Και επίσης έχουμε μούσλι, στο οποίο έχουμε προσθέσει γύρι, ελληνική γύρι. Όλες αυτές οι ιδέες πώς προέκυψαν? Αυτές προέκυψαν από πολλή αναζήτηση, πολλές δοκιμές, πολλά πειράματα σε εισαγωγικά και έχουμε καταλήξει στα προϊόντα που βλέπετε. Και πώς ανταποκρίνεται το καταναλωτικό κοινό, κυρίως το μέλι? Οι καταναλωτές έχουν αρχίσει να αναζητούν τέτοια καινοτόμα προϊόντα, θέλουν να δοκιμάσουν κάτι διαφορετικό και τους αρέσει ειδικά το πάντρεμα που έχουμε κάνει με τα εθέρια έλαια. Γιατί το βάζουν, ας πούμε, στο τσάι τους, στο γιαούρτι, στο παγωτό, σε διάφορες συνταγές. Με την κυρία Παναγιώτα Τσοβίλη θα μιλήσουμε για το γάλα γαϊδούρας. Φάρμα με τσόβου. Φρέσκο, βιολογικό γάλα γαϊδούρας. Πώς το αποφασίσατε, κυρία Τσοβίλη? Τα αποφασίσαμε χωρίς να ξέρουμε καν αν αρμέγονται τα γαϊδουράκια. Απλά επειδή στο πατρικό του σύζυγού μου, του κυρίου Μπούγια, στη Χρυσοβίτσα με τσόβου, είχαμε πολλά στρέμματα χωραφάκια και είχαν βατώσει, είπαμε να αγοράσουμε μερικά γαϊδουράκια, γιατί ξέρουμε όσα από τη φύση είναι τοπογράφη, τρώνε τα πάντα. Μετά οι φίλοι μας ρωτούσαν για γάλα, τα θέλετε? Εμείς απαντούσαμε, παιδιά, αρμέγονται τα γαϊδουράκια. Εκείνη την εποχή όμως έγινε η έκθεση στη Θεσσαλονίκη Ζωοτέχνικα. Πηγαίνοντας στην έκθεση, στο συνέδριο που μιλούσε ο Πρίτανης από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ενημερωθήκαμε το τι σημαίνει γάλα γαϊδούρας. Εκεί πάθαμε το σοκ. Δεν πιστεύαμε ότι το γάλα γαϊδούρας είναι εφάμιλο του μητρικού γάλακτος και έχει τόσες θεραπευτικές ιδιότητες. Ασχολείστε δηλαδή πόσα χρόνια με το συγκεκριμένο προϊόν? Η ιδέα γεννήθηκε το 2014. Στο ράφι των καταστημάτων είμαστε το τελευταίο 1,5 χρόνο. Τα προϊόντα σας εκτός από γάλα γαϊδούρας? Τα προϊόντα μας είναι τα σαπουνάκια με γάλα γαϊδούρας, χυλοπίτες με γάλα γαϊδούρας και τώρα έχουμε προβεί σε μια σειρά καλλιντικών, πιστοποιημένων φυσικά καλλιντικών από τον ΕΟΦ, τα οποία το βλέμμα μας είναι και στο εξωτερικό. Σιγά σιγά αρχίζουμε να και το γάλα το βιολογικό, το φρέσκο θα βγει προς το εξωτερικό, αλλά και τα καλλιντικά μας. Πόσα γαϊδουράκια?
Αυτή τη στιγμή έχουμε 250 γαϊδουράκια στη Χρυσοβίτσα Μετσόβου και αναπτύσσεται και δεύτερη μονάδα γαλακτοπαραγωγής στην Αμφιλοχία. Είναι δύσκολο, μπορεί να το τολμήσει οποιοδήποτε ή αρκεί. Μπορεί να το τολμήσει οποιοδήποτε, δεν είναι τίποτα δύσκολο, απλά μας το μεταφέρουν ότι είναι δύσκολο. Δεν είναι δύσκολο. Και αυτός ο χώρος, ειλικρινά, χωράει πολύ κόσμο και νέα παιδιά να κάνουν μονάδες με γαϊδουράκια, έτσι ώστε θα βγούμε πιο δυνατοί σαν κτηνοτρόφοι γαϊδουριών στο εξωτερικό. Η ελληνική αγορά απορροφά γάλα γαϊδούρας. Απορροφά πάρα πολύ. Μετά από μεγάλη προσπάθεια, εμένα και του κύριου Μπούγια, του άντρα μου, μεγάλη προσπάθεια, πολλές παρουσιάσεις, ενημέρωση. Είμαστε συνέχεια σε συνέδρια με γιατρούς. Επίσης, μας στηρίζει επίσημα επιστημονικά το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και τεχνολογικά μας υποστηρίζει το ΤΕΙ Θεσσαλίας. Εκλεκτό παστέλ Ικέας. Η Γαριφαλιά Γλαμπεδάκη θα μας μιλήσει για αυτό το προϊόν και για το τι σκοπεύουν να συνεχίσουν με πρωτότυπα προϊόντα στην επιχείρηση. Η Γαριφαλιά, πες μας, ποια είναι η διαφορά των προϊόντων των δικών σας? Η διαφορά είναι ότι έχουμε μια ιστορία από το νησί, από την Κέα, από Τζιά. Χρησιμοποιούμε εκλεκτά προϊόντα από το νησί και συνεχίζουμε την παράδοση του πεθερού μου που έφτιαχνε το παστέλι. Εμείς το έχουμε εξελίξει πάρα πολύ. Έχουμε βάλει παστέλια χωρίς ζάχαρη, μόνο με μέλι, σε διάφορες γεύσεις, παραδοσιακό, με κράμπερι. Και αρκετών φρούτων αποξηραμένων. Ναι, αυτό έχει κράμπερι και κάσιους και ινδική καρύδα. Είναι πολύ πρωτότυπες οι γεύσεις. Και τελευταία έχουμε βγάλει και μια πάρα πολύ ωραία σειρά από μπάρες δημητριακών, με βιολογικά συστατικά. Πάλι σε πάρα πολύ πρωτότυπες γεύσεις, με κάστανο, με αποξηραμένα βιολογικά φρούτα, με κακάο και κράμπερι. Η καινοτομία του προϊόντος που βρίσκεται? Η καινοτομία βρίσκεται στη συνταγή που είναι παλιά πολύ και αυτό είναι το κυριότερο για μας και στα πολύ αγνά συστατικά και υλικά που βάζουμε. Με την κυρία Λίλα Δημοπούλου θα μιλήσουμε για το Grace Gin, ένα πραγματικά πρωτότυπο προϊόν το οποίο είναι βασισμένο στα ελληνικά βότανα. Πριν από ένα χρόνο, σε συνεργασία με την ποτοπία Avantes, που βρίσκεται στη Χαλκίδα, αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε ένα ελληνικό τζιν. Η ελληνική φύση προσφέρεται για να εκμεταλλευτεί τα βοτανικά στοιχεία που διαθέτει. Κρύταμο, σχήνο, μυρτιά, άνθη πορτοκαλιάς είναι η έμπνευσή μας. Διπλή απόσταξη, καινοτόμες τεχνικές όπως η υδροάτομο απόσταξη. Φτιάξαμε ένα καθαρά ελληνικό προϊόν με αγγλικές καταβολές και ρίζες, το οποίο έχει ήδη ένα χρόνο ζωής στην αγορά. Πώς αποφασίσατε να προχωρήσετε σε αυτό το προϊόν? Όπως σας είπα, η ελληνική γη προσφέρεται για να αξιοποιήσεις όλα αυτά τα πλούσια στοιχεία που μας δίνει, τα βότανα, και θέλαμε να ξεφύγουμε λίγο από το κλασικό ούζο, τσίπουρο, όλα αυτά τα ελληνικά προϊόντα που είναι στην παράδοσή μας και στο DNA μας. Θέλαμε να φτιάξουμε κάτι διαφορετικό, κάτι μοντέρνο, κάτι το οποίο να αγγίζει τον Έλληνα καταναλωτή, τον νέο Έλληνα καταναλωτή. Και τι ήταν αυτό που σας έσπρωξε, σας όθησε προς την ποτοπία? Η οικογένεια Κατσού, που είναι η ποτοπία Avantes, γιατί είναι συνεργασία το τζιν, είναι από το 1963. Φτιάχνουν παραδοσιακά ελληνικά προϊόντα. Οπότε με τη δικιά μας εμπειρία, εμένα ο άντρας μου είναι Άγγλος, είναι Σκοτσέζος για την ακρίβεια, και την συνεργασία προέκυψε το τζιν. Η Κορινθιακή Σταφίδα, ένα ελληνικό superfood, ένα δικό μας superfood, το οποίο ακόμα συνεχίζει να αναζητά τον τρόπο το οποίο θα το αναδείξει ακόμα περισσότερο στη διεθνή αγορά. Στην Ελλάδα η σταφίδα κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος και γίνεται σημαντική προσπάθεια να μπει στις παρασκευές. Η Παναγιά Λίος έχει δώσει μια πολύ μεγάλη μάχη όλα αυτά τα χρόνια, ώστε το προϊόν πραγματικά να βρει τη θέση αλλά και την τιμή που του αξίζει. Κύριε Σταυρόπουλε. Είναι έτσι όπως το είπατε. Η Παναγιά Λίος Ένωση Συνεταιρισμών είναι σήμερα μία από τις μεγαλύτερες συνεταιριστικές οργανώσεις της χώρας μας και ο μεγαλύτερος εξαγωγέας κορινθιακής σταφίδας. Οι εξαγωγές μας φτάνουν στο 60 και 65% της ελληνικής σταφίδας. Έχουμε επενδύσει σε αυτό το προϊόν, έχουμε φτιάξει πολύ σύγχρονες υποδομές, εργοστάσια. Στις γραμμές παραγωγής έχουμε τοποθετήσει τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα παραγωγής βιομηχανίας τροφίμων. Έχουμε επενδύσει σε εργαστήρια προκειμένου να πιστοποιούμε τα προϊόντα μας. Έχουμε δηλαδή επενδύσει σε ό,τι ζητάει η απαιτητική αγορά προκειμένου να αναβαθμίσουμε και να ζητήσουμε μια καλύτερη τιμή και ένα καλύτερο μέλλον να έχει ο παραγωγός μας για αυτό το προϊόν.
Κύριε Σταυρόπουλε, όμως την ίδια στιγμή που εσείς έχετε προχωρήσει σε μια πολύ σημαντική επένδυση, δυστυχώς το προϊόν, η καλλιέργεια φθήνει. Αρχίζει να χάνεται και κινδυνεύει να χαθεί εντελώς. Έχετε απόλυτα δίκιο. Ενώ έχουμε κάνει μια προσπάθεια σε όλο τον κόσμο και σήμερα η σταφίδα μας, εμείς ως εταιρεία, τη βγάζουμε σε περισσότερες από 40 χώρες σε όλο τον κόσμο, να έχουμε μια μεγάλη ζήτηση και να μπορούμε να την ικανοποιήσουμε. Και ταυτόχρονα να βλέπουμε μια καλλιέργεια, μια παραδοσιακή καλλιέργεια που τόσα έχει συνεισφέρει διαχρονικά στην οικονομία μας και στο λαό μας, να φθήνει συνεχώς. Η αγωνία μας αυτή είναι όντως μεγάλη. Γι' αυτό έχουμε προσπαθήσει να το κάνουμε ευρύτερα γνωστό το θέμα σε επίπεδο Υπουργείου, προκειμένου να ενισχύσουμε την αναδιάρθρωση της καλλιέργειας, της σταφυδοκαλλιέργειας, με ένα αντίστοιχο πρόγραμμα των υνοποιήσιμων σταφυλιών. Ο κύριος Ελευθέριος Γιτσάς είναι πρόεδρος της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Κρέατος και να δούμε μαζί του τι είναι αυτό που γίνεται εδώ στο περίπτερο της Food Expo. Είναι το περίπτερο Meet the Lamb. Meet the Lamb, όπως βλέπετε εκεί πάνω, σημαίνει γνωρίστε το αρνί. Λοιπόν, είναι η καμπάνια της Εθνικής Διεπαγγελματικής Κρέατος προς όλους τους επαγγελματίες του τομέα του κρέατος αλλά και τους καταναλωτές, ώστε να δουν πια το αρνί με διαφορετικό μάτι. Και τι εννοώ. Η Εθνική Διεπαγγελματική έρχεται και επεμβαίνει σε όλη την αλυσίδα της κυκλοφορίας του κρέατος, και ειδικά του αρνιού και του προβάτου, από τον παραγωγό, τον κτηνοτρόφο, τον έμπορο, τον μεταποιητή, τον καταναλωτή, ώστε να το δουν διαφορετικά. Γιατί η κατανάλωση, όπως γνωρίζετε, τα τελευταία χρόνια έχει πέσει πάρα πολύ χαμηλά και αυτό πρέπει να το αντιστρέψουμε. Και πώς θα γίνει αυτό? Με τη βελτίωση, με τις παρεμβάσεις στον παραγωγό, υπέρ του παραγωγού, ώστε να το βελτιώσει το κρέας του διαφορετικά, με κοπές καινούργιες σύγχρονες στο κρεοπόλι για να το αναδείξει και να το προβάλλει σωστά, με ορθούς κανόνες λειτουργίας της αγοράς, ώστε να κυκλοφορεί η εμπορία του να γίνει σωστά και χωρίς προβλήματα, αλλά κυρίως με το να μάθουμε το καταναλωτή να το εμπιστευτεί ξανά το πρόβιο και το αρνίσιο, γιατί είναι κορυφαίο κρέας στην ήταν διατροφική μας αλυσίδα. Είναι θέμα εμπιστοσύνης όμως, κύριε Γίτσα. Είναι θέμα εμπιστοσύνης, γιατί θα έχετε ακούσει παράδειγμα ένα μέρος του ιατρικού κλάδου να το εμπλέκουν το αρνί με τις καρδιοπάθειες και με τη χοληστερίνη. Αυτό είναι όμως ένα ψέμα. Αυτό πρέπει λοιπόν να το αντιστρέψουμε. Άρα λοιπόν εδώ χρειαζόμαστε την συμβολή του ιατρικού κλάδου και μελέτες που έχουν γίνει και που είναι ψευδές αυτό το πράγμα. Υπάρχει ακόμα το άλλο. Η παλιά η νοικοκυρά ήξερε να το διαχειριστεί και πράγματι οι μάνες μας το χρησιμοποιούσαν κατά πολύ. Η νέα νοικοκυρά όμως, η σύγχρονη, δεν ξέρει να το μαγειρεύσει και όταν τολμάει να το κάνει απογοητεύεται. Απογοητεύεται με αποτέλεσμα να το φοβάται και να μην το βάζει στην καθημερινότητά της και μετά να επιλέγει τα εύκολα όπως είναι το κοτόπουλο, το χοιρινό. Λοιπόν, και ένα τόσο μεγάλη διατροφική αξία κρέας να λείπει από την κουζίνα μας. Πριν 30 χρόνια στη χώρα μας είχαμε 18 κιλά κατά κεφαλήν κατανάλωση του πρόβειου κρέατος, πρόβειο το κερνί, και τώρα έχουμε πέσει στα 4,5 κιλά. Αυτό είναι ανησυχητικό. Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ ανησυχητικό. Λοιπόν, αυτή η καμπάνια λοιπόν αυτού του προγράμματος που λέγεται Meet the Lab και αυτή η προσπάθεια σήμερα σε αυτό το περίπτερο είναι να αντιστρέψει αυτό το πράγμα. Είναι μια γεύση γνωσία. Όπως βλέπετε, είναι προϊόντα όλα αρνίσια. Κεφτέδες, παγιδάκια, έχουμε προσούτο πρόβιο, έχουμε ζαμπόν αρνίσιο, λουκάνικα. Όλα είναι προϊόντα από αρνί. Τα δοκιμάζει ο κόσμος και εκπλήσεται. Γι' αυτό λοιπόν περιμένουμε ότι αυτός ο κόσμος που έχει εκπλαγεί από αυτές τις προσπάθειες να πάει να το αναζητήσει τώρα στον Κρεοπόλη, ώστε να αντιστραφεί αυτό το πράγμα και να αλλάξει. Ελαιόλαδο Ιλιάδα. Διακεκριμένο προϊόν σε όλο τον κόσμο. Η κυρία Δέσποινα Μουστάκα από το τμήμα marketing της εταιρείας Agrofin θα μας πει περισσότερα για το προϊόν και για τη συμμετοχή του στην έκθεση. Γεια σας. Εδώ όπως βλέπετε είμαστε με το Ιλιάδα και με κάποια άλλα brands τα οποία έχουμε. Γενικά έχουμε μεγάλη ποικιλία σε προϊόντα. Δραστηριοποιούμαστε κυρίως στο εξωτερικό. Και τα προϊόντα μας είναι ευρέως γνωστά και παγκοσμίως διακεκριμένα. Η ανταπόκριση των επιχειρηματιών που έρχονται από το εξωτερικό, ποια είναι? Γενικά βλέπουμε ότι φέτος είχαν έρθει αρκετοί ξένοι που δεν γνώριζαν το προϊόν και που ήθελαν να το μάθουν. Οπότε μας άρεσε αυτό που άνοιξε μια νέα προοπτική και σε άλλες αγορές, τις οποίες μπορεί να ήμασταν, αλλά να θέλαμε να επεκταθούμε περαιτέρω. Οπότε θα έλεγα ότι ήταν αρκετά μεγάλη. Είναι η δεύτερη χρονιά που ερχόμαστε σε αυτή την έκθεση.
Όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος οι εντυπώσεις μας είναι πολύ θετικές. Ο κόσμος είναι και πάλι ζεστός και ελπίζουμε να αναγνωρίσει την ιδιαιτερότητα του συγκεκριμένου προϊόντος. Στην παρούσα φάση η εταιρεία εστιάζει στις εξαγωγές της και σύντομα ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να έχουμε ένα διαφορετικό δίκτυο και εντός της Ελλάδος, έτσι ώστε να μπορεί κάθε Έλληνας να μας βρίσκει σε όποιο μέρος και να είναι. Με τον Θεοδόση Τεριζάκη θα μιλήσουμε για τα προϊόντα της Stella Mare. Τα νέα προϊόντα τα οποία, όπως βλέπετε, έχουν κερδίσει το κοινό. Κύριε Τεριζάκη, Food Expo ακόμα μία χρονιά, ποια είναι η ανταπόκριση? Food Expo 2018. Η ανταπόκριση του κοινού είναι πολύ καλή, καλύτερα τα προηγούμενα χρόνια. Είναι πιο αποδεκτή στους καινούργιους μας κωδικούς. Δείχνουν ενθουσιασμένοι, ειδικά για το πανέ μας. Και πιστεύουμε ότι τους έχουμε κερδίσει. Τι σημαίνει για μια επιχείρηση, μικρή ή μεγάλη, να συμμετέχει σε τέτοιες διοργανώσεις? Είναι πολύ σημαντική η συμμετοχή μας σε τέτοιες διοργανώσεις, διότι έρχονται άνθρωποι από όλο τον κόσμο, γνωρίζουν τα προϊόντα όλων των επιχειρήσεων και, όπως καταλαβαίνετε, για μια επιχείρηση η οποία είναι στην ανάπτυξή της, είναι πολύ σημαντική ώστε να αποκτήσει παγκόσμια φήμη.